είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Καλό στον παρουσιαστή μου. Καλό στον παρουσιαστή. Έχω μπερδέψει τον κόσμο πια. Ναι, συμφωνώ. Σε φώναζα ως τραγουδιστή. Τώρα θα σε φωνάξω και ως παρουσιαστή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Γιατί μετά έχουμε να πούμε τραγούδια. Ωραία. Είστε μας βρει, παιδιά. Να περιμένω. Χειροκροτήστε! Για να κλέβει την παράσταση. Γνωρίζεστε. Ποιο ρήτορα, χρόνια φίλε. Πώ έκαναν έτσι, παλικάρι μου. Εσύ ήσουν απλό, λιτό και έγινε απέραντο. Ήρθα στη ρούλα, τα έβαλα όλα. Ό,τι βρήκα στη λάπα μου τα έβαλα. Καλά. Είμαι όχι, πολύ είναι καλά. Πολύ ωραία αντιμένο. Είναι πολύ ωραία αντιμένο. Πάντα κόψες. Είναι ωραία αντιμένο το αγόρι. Αυτό να το λέμε. Να το λέμε. Απλά δεν ξέρω, αισθάνεσαι άνετα. Όχι. Γιατί όταν βάζουμε γραβάτι για φτιάξει, είμαι στα αγόρια. Λίγο. Γίνει σαν τηλεκατευθυνόμενο. Ναι, αλλά του πάει όμω. Καλά, όσα... πολλά πράγματα μα πάνε. Ναι, αλλά πρόσεξε. Πολλά μα φέρνουν. Ναι, αλλά είναι... πρέπει να κάνω τον παρουσιαστή. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αντί να το λέω εγώ, το λέω ο Κώστας. Ανάθεση και ερωτήσει. Λοιπόν, θα μα τιμωρήσει άσχημα. Γι' αυτό πε καλά και γλυκά λόγια στον Κώστα. Τώρα θα σου ξέρει την αγάπη μου έτσι κι αλλιώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Είμαστε δύο παίκτες. Είσαστε δύο παίκτες. Εξήγησέ μας το παιχνίδι μας λέγεται Πόσοι χωράνε στο θάλαμο. Τέλειο αυτό. Θα έρθεις κοντά με κόσμο, νιώθεις ωραία. Ναι, κοίταξε, το πιο κοντινό με κόσμο που έχουμε τον τελευταίο καιρό είναι το μπαμ μπαμ στο χιτήριο. Παίζουμε εκεί πέρα στο θέατρο και έρχεται ο κόσμος από κάτω και μας βλέπει. Αυτό είναι το πιο κοντινό. Τώρα στο τον τελευταίο θάλαμο, καιρό. Τον τελευταίο καιρό, ναι. Τώρα εγώ κοίτα, τώρα είναι για κίτρινη το η θάλα. Προσωπικά. Προσωπικά, εγώ τρελαίνομαι. Έχει, πώς φεύγει, πώς λοιπόν. Φαίνεται το παρουσιαστή, τον άκουσε στην παρουσιαστή. Ναι, αλλά για αυτή την εκπομπή και για αυτό το πράγμα. Ναι, σωστό και αυτό. Είναι τυχαίο. Είναι παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρεις, δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τέτοια καριέρα η ρούλα μας χωρίς να ρωτάει τέτοια πράγματα. Ναι. Άρα δεν θα κάνουν καριέρα παρουσιαστή. Δεν πειράζει. Αν δεν ρωτάς τέτοια πράγματα, για να κάνεις. Λοιπόν, θα μπείτε μέσα στους θαλάμους. Μάλιστα. Α, μπείτε, άμα θέλετε από τώρα. Θα με ακούτε όμως, άμα μπείτε. Ναι, σ' ακούμε. Όποιος μπαίνει μέσα κουφαίνεται. Δεν ξέρω, άμα κλείνει πόρτα. Πλάκα μας κάνει. Μπες, δεν κλείσε... Α, την κλείνουμε και όλα. Κλείσε, ναι. Ρουλά! Μ' ακούτε! Μ' ακούτε, όχι, άστο το τηλέφωνο, όχι ακόμα. Θα σας παίρνω τηλέφωνο έναν έναν. Θα σας κάνω ερωτήσεις, μία ερώτηση στον καθέναν. Αν απαντήσετε σωστά, μπαίνει... Αν απαντήσετε εσείς σωστά στην ερώτηση που θα σου κάνω, ναι. Μπαίνει ένας παίχτης άντρας μέσα στη ρούλα. Α, χάνει η ρούλα δηλαδή, απαντάω χάνει ρούλα σωστά, και μπαίνει μέσα, ναι. Σφορτώνουμε έναν άνθρωπο. Αν απαντήσεις εσύ λάθος, μπαίνει σε σένα ένα κορίτσι. Κορίτσι. Ναι. Όλα λάθος θα τα κάνω. Εδώ τώρα δεν ξέρω, μπορώ έτσι στην παραγωγή να το αλλάξω τους κανόνες και να βάλω κορίτσια στη ρούλα και αγόρια στο σωτήρι για να απαντάνε σωστά. Εγώ μπορώ να αλλάξω τηλεφωνικό θάλαμο με τη ρούλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να σου πω, παρουσιαστή, αγοράκι ναι, ναι, μου όμορφο, ναι, για αυτή τη στιγμή κάνεις ό,τι γουστάρεις, ε! Ναι! Ναι! Όχι, θα το κρατήσω έτσι, θα το κρατήσω έτσι. Αγόρια σε σένα ρούλα, κορίτσια σε σένα σωτήρι. Μάλιστα. Λοιπόν, μπείτε μέσα. Θα ξεκινήσω με το σωτήρι πρώτα. Λοιπόν, πρέπει να πάρω και τηλέφωνο, μου είπανε. Παρακαλώ! Πρώτη ερώτηση. Ναι. Τι σημαίνει αναπηνίζω. Κορυδεύεις ρε. Τι να κάνω, τι σημαίνει τι. Αναπηνίζω, μπες μέσα. Μου χαλάς το παιχνίδι. Αναπηνίζω. Αναπηνίζω. Αναπηνίζω είναι κλασική περίπτωση η λέξη αναπηνίζω. Στο τηλέφωνο πέτα. Ναι, ναι. Η λέξη αναπηνίζω είναι αυτό που φανέστατο. Βάζεις την πινέζα και πας να την τραβήξεις και να την ξαναβάλεις. Αναπηνίζω! Είναι συνειρημένο το πινεζά, πινεζό και ωραία, συνειρημένο στα ρισά. Κλείς το τηλέφωνο. Κέρδισα! Άνοιξε την πόρτα. Ένα κορίτσι παρακαλώ να έρθει μέσα για το σωτήρι. Κέρδισα γιατί... κορίτσι! Όχι, έχασες, απλά θα σου πει κορίτσι μέσα. Παρακαλώ. Έλα αγάπη μου, έλα μέσα, μην φοβάσαι. Για να δούμε. Βρείτε τα, πείτε τα εσείς. Λοιπόν, ρούλα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Τι κάνεις, ρούλα. Καλά, Κώστα, εσύ. Είσαι καλά. Βάλε μου εύκολες ερωτήσεις. Είσαι πολύ όμορφη, ρούλα. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου και εσύ. Πάρα πολύ όμορφη. Ερώτηση, είσαι πολύ όμορφη. Κάσε λίγο, ότι πέφτω στην πέφτια. Σκάσε, είσαι ζηλιάρη. Πες, Κώστα μου. Λοιπόν, ρούλα. Ναι. Καλά, ντροπή τώρα. Τι ερώτηση είναι αυτή.
Τι είναι πουτανέσκα. Συγγνώμη κύριε. Μακαρονάδα καυτερή δεν είναι. Είναι μακαρονάδα, ναι, 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 ρούλα, ναι, ρούλα. Λοιπόν, ένα κορίτσι θα ήθελα για να μπει στο σωτήρι που έχασε. Να, για να μάθαμε να απαντάς. Κι άλλο. Δεύτερο κορίτσι μέσα. Στριμωχτείτε. Θα κλείσει η πόρτα όμως, να δω να κλείνει η πόρτα. Τώρα, παιδί, μισό λεπτό, θέλω κάτι να σχολιάσω. Τώρα, σε λίγο, μπες μέσα, κλείσε. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Τουλάχιστον, τουλάχιστον όλο και τα δικά μου. Μπαμ, μπαμ στο χιτήριο. Ωραία, Σωτήρη. Ναι, ναι. Τηλέφωνο. Εκτύπα. Τηλέφωνο. Παρακαλώ. Γεια σου, Σωτήρη, πώς περνάς εκεί. Τέλεια, Κώστας Μαρτάκης. Εσύ όλα πώς καλά. Περνάς. Νιώθεις άνετα. Εγώ νιώθω υπέροχα. Εσύ στην απέξω δεν ξέρω πώς νιώθεις. Εγώ μια χαρά εδώ με ένα κόκκινο τηλέφωνο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση για σένα. Φαντάζομαι απλή. Απλή, απλή. Νομίζω είναι πολύ εύκολη αυτή. Πώς ονομάζεται το άλογο του Λούκι Λουκ. Με βοηθάνε και όλα σε τη βοήθεια. Ντόλι. Πάρτον. Λοιπόν, σωστά ο Σωτήρης. Ένα αγόρι παρακαλώ για τη Ρούλα. Ρούλα, συγγνώμη. Να το το αγόρι, να το το αγόρι. Πρόσεχε μην την χτυπήσεις τη Ρούλα. Αν, Ρούλα, αν ήταν λίγο. Έτσι, αν ήταν έτσι, δηλαδή, τα στήριξε από μένα. Δεν σε μπορώ, δεν σε μπορώ. Λοιπόν, Ρούλα, πάμε. Επόμενη ερώτηση. Ναι, αυτό με το τηλέφωνο τώρα λίγο περισσότερο παραγωγή. Παρακαλώ, κύριε Μαρτάκη. Λοιπόν, όλα καλά εκεί. Μια χαρά, μια χαρά. Καλήμωνο, ωραία. Συνεχίστε, καθυστερήστε. Για πείτε. Λοιπόν, ποια πόλη της Αμερικής είναι και παγωτό. Οι παίχτες δεν μιλάνε, υποτίθεται. Πότε τελειώνει ο χρόνος! Άσε, έχει λίγο χρόνο. Ασχολήσου και με τα κορίτσια σε λίγο. Το Μανχάταν. Το Μανχάταν. Ναι. Έχασε! Λοιπόν. Αυτό είναι κοκτέιλ! Λάθος. αυτό είναι κοκτέιλ! Το Μανχάταν. Όχι, όχι, το Σικάγο. Παρακαλώ ένα αγόρι ακόμα μέσα στη Ρούλα. Φοράτε! Φοράμε, αλλά κάποιος με σπρώχνει! Να σπρώξω κι εγώ λίγο! Μέσα, αγόρι μου, μέσα, να δούμε! Είσαι εσύ με τους Κυλιακούς! Κακό που με βρήκε! Ιδιάτικα! Ρούλα, γύρνα, πιάσα! Έχει Κυλιακούς αυτός? Αυτός, ναι, είναι πολύ! Βγες έξω, φύγε! Έλατε! Που τώρα εδώ παρουσιάζω, όποιοι έχουν φέτες φεύγουν από εδώ! Έλα, μπράβο! Συνέχισε, φύγε. Εγώ θα χάνω συνέχεια απόψε! Λοιπόν, Σωτήρη, τηλέφωνο. Αν δεν χτυπήσει, δεν το σηκώνω. Ναι. Παρακαλώ. Ω, Παναγία μου, άγρια μένα. Ποιο θέλετε, κύριε. Μία ερώτηση να σας κάνω. Μία ερώτηση να... Δεν ακούει. Με ποιον θέλετε, λέω. Εσάς θέλουμε, τον κύριο Σωτήρη Καλυβάτση, παρακαλώ. Μακάρι να ήταν εδώ, λεπέντη. Έλα, δώστα, λοιπόν, δώστα. Λοιπόν, Σωτήρη, ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση στον κόσμο. Μετά τη Βεγορίτιδα. Ξέρω εγώ, η μεγαλύτερη λίμνη. Όνομα. Πες ένα γράμμα, το πρώτο. Να πω παραγωγή. Ναι. Έλα, ένα γράμμα. Εντάξει, η Βόλβη. Κλείστε το τηλέφωνο, ένα κορίτσι ακόμα μέσα στο Σωτήρι. Μισό λεπτό.
Μισό λεπτό. Ελάτε λίγο μέσα. Κύριε μου, εγώ δεν θα βολευτούμε εμείς. Βοήθα, Μαρτάκη. Τι είσαστε? Είμαστε τέλεια, λέει. Α, είμαστε τέλεια, λέει. Λοιπόν. Θα κάνουμε συνεδρίαση. Πείτε τα εκεί εσείς. Ρούλα. Ζέστη, λέγε. Ζέστη, τηλέφωνο. Αυτό με το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Το δικό μου είναι. Γεια σου, Ρούλα. Όχι. Εσένα μετά θα σε πάρουν το εισιτήριο. Λοιπόν, Ρούλα, ποια είναι η ονομασία του ταχυφαγίου στα αγγλικά? Πώς? Ταχυφαγίου. Ταχυφαγείο. Είναι σύνθετη λέξη και στα αγγλικά είναι δύο λέξεις. Τελείωσε ο χρόνος. Fast food! Βλέπεις την κάτε καλά κι εσείς τα χέρια σας ψηλά. Κερδίσαμε. Συνεχίστε. Κορίτσια άλλα έχουμε. Ένα κορίτσι παρακαλώ. Α, βλέπω τελειώσαν τα κορίτσια, μετά έχουμε αγόρια. Έλα. Εσύ είσαι μινιόν, έλα μέσα. Κορίτσια. Ω Χριστέ μου, Χριστέ μου. Στη Ρούλα πάμε. Πού είναι η Ρούλα? Εδώ είναι η Ρούλα. Ρούλα. Παρακαλώ. Drink. Τώρα δεν απάντησε η Ρούλα. Α, τώρα απάντησε η Ρούλα. Δεν ρώτησε ακόμα. Όχι, απάντησε εσύ. Ο Σωτήρης κανονικά πρέπει. Συγγνώμη, Ρούλα, κλείσε. Ο Σωτήρης παίζει. Ο Σωτήρης παίζει. Ωραίος παρουσιαστής είσαι. Νύχτα το πήρα το δίπλωμα. Σωτήρη, για χτύπα το τηλέφωνο παίρνει. Όχι τηλέφωνο, συγγνώμη, κορίτσια. Παρακαλώ, τηλεφωνικό θέλαμο Σωτηρίου Καλυβάτση. Μη φωνάζετε, δεν ακούω. Σωτηρή. Έλα. Πώς λέγεται στα ελληνικά το σουτιέν? Στιθόδεσμος. Ναι. Τελειώνουμε, τέλος. Τελευταία ερώτηση, έχω και άλλη ερώτηση. Αυτή ήταν η τελευταία. Αυτή ήταν η τελευταία. Να έρθουν και τα δύο αγόρια, παρακαλώ, στη Ρούλα μέσα. Πού θα μπορέσουν τα δύο? Δεν ξέρω. Εσύ τα κάνεις όλα αυτά, Παναγία μου. Η συγχερή μου βραδιά. Για πείτε, για πείτε. Πού να πάω? Στρίψε, Ρούλα, στρίψε. Πού να πάω, στρίψε. Ελάτε, παιδιά, ελάτε, με το καλό. Ο Θεός μαζί. Μπείτε μέσα. Θέλω να κλείσει η πόρτα. Δεν κλείνει η πόρτα, όπως βλέπεις. Ωραία, βγείτε έξω, βγείτε έξω. Δεν κλείνει. Μαρτάκη! Νικήτρια, εσύ κάτσε εκεί, καλά περνάς. Νικήτρια, είναι η Ρούλα! Άρτωνε μέσα τώρα αυτόν. Μαρτάκη! Εδώ, άρτωνε, κρατάω εγώ. Κάτσε εκεί, εσύ! Δεν κουνηθείς, Ρούλη! Λοιπόν, δεν σας είπα ότι έχουμε μια διαρκή διάθεση. Τώρα λοιπόν θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι όλων μας, το «Σ' αγαπώ». Και ευχαριστούμε, πολύ ωραία. Κώστα μου, έλα. Έχεις δει τι έχει γίνει απόψε. Χαμός γίνεται. Ήρθε με διαθέσεις περίεργες ο Θεοφάνης, το είδες. Άγριες διαθέσεις. Ναι. Και πραγματικά, μπράβο. Δεν μιλάω εδώ. Όχι, δώστε το. Δω, κάτσε. Για να είναι κοινοτροφής το παιδί, γιατί είναι παρουσιαστής. Παρακαλώ. Και παρουσιαστής και ξέρει. Ναι, τώρα να το δώσω σε σένα να το κρατάς, τροφή. Για πες, Κωστάκο. Να σου πω, συγγνώμη. Πώς το κάνατε αυτό και ρίξατε αυγά? Ναι. Ο ένας τον άλλον. Εγώ ρίξα στο δικό μου το κεφάλι και ο Θεοφάνης στο δικό του. Ναι, αυτό. Αν σου το ζήτηχα, θα το έκανες. Γιατί όχι. Ε? Αυγουλάκι του Θεού είναι. Θα το έκανες ή θα σου λέγανε α, την άλλη μέρα φοβάσαι τα σχόλια? Όχι, καλά, σιγά. Πού ήσουν, αγόρι μου? Εγώ. Έχεις ακούσει, Κώστα, ε. Έχεις ακούσει πολλά. Σε πειράζει, κάτι σε επηρεάζει ή προχωράς, κάθεκτος. Σου είπανε σε σχέση με την τηλεόραση πράγματα? Και με την καριέρα μου και με τη φωνή μου και με διάφορα πράγματα και με την τηλεοπτική μου πορεία. Ναι. Και στα musical που έχω κάνει στο θέατρο. Γενικά έχω φάει κράξιμο. Δεν έχεις φάει κράξιμο. Γερός να είμαι. Δεν κολώνεις όμως αυτό. Όχι, καλέ, προσπαθείς. Τι. Να σου πω κάτι. Συνηθίζεται αυτό, μην δίνει σημασία, αλλά πες μου. Πού ήσουν όλο αυτό το διάστημα? Ήσουν στην Αυστραλία, γιατί μου ήρθες μαύρος. Ναι, είμαι λίγο μαυρισμένο. Τι έκανες, μπάνια εκεί? Όχι. Τι? Συναυλίες. Με τον Αντώνη Ρέμο, την Ασλανίδου
και την Ελένη Φουρέιρα. Περάσατε ωραία. Πώς ήταν εκεί ο ελληνισμός, τι έλεγε για μας, για τους Έλληνες? Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η αγάπη που εισπράξαμε ήταν μοναδική. Ναι. Ο κόσμος μας υποδέχτηκε με πολύ πολύ χαρά, αγκαλιές και δάκρυα και κλάματα, πολύ συγκίνηση. Το ότι ήταν Έλληνες που ήρθαν από την Ελλάδα και φέραν ουσιαστικά την Ελλάδα στην Αυστραλία, που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι. Ήταν μαγικά. Μαγικά, αλλά ρωτάγανε κιόλα τι γίνεται με τη χώρα μας, τι γίνεται με την Ελλάδα μας, πώς θα πάμε. Έχουν άγχος και αγωνία. Έχουν πολύ αγωνία. Εμείς που έχουν παραπάνω αγωνία από εμάς. Ναι, γιατί είναι μακριά και δεν βιώνουν τόσο. Αγαπάνε πολύ, πολύ την Ελλάδα. Να σου πω, να σου ζήσει και το καινούριο το μωράκι της οικογένειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις εσύ αδυναμία στα μωρά. Έχω τρέλα με τα παιδιά. Να σου πω, η αδερφή σου σου μοιάζει. Είναι τόσο κούκλα κι αυτή. Γιατί η μαμά σου είναι θεά, δεν το συζητώ. Μοιάζουμε και με την αδερφή μου. Μοιάζεται έτσι. Και το μωράκι είναι έτσι κουκλάκι, είναι ακόμα. Το μωράκι ξέρεις. Δεν έχω. Και το κινητό τώρα πάνω να σου δείξω φωτογραφία. Α, έβγαλες φωτογραφία. Βέβαια. Πόσο είναι 2 ημερών, έτσι. Είναι 2 ημερών, ναι, ναι. Είσαι τρελαμένος, θείος. Έχω τρέλα. Πήγες δωρό ή ακόμα. Δεν έχω πάει ακόμα. Δεν έφερες από Αυστραλία. Έχω φέρει από Αυστραλία τώρα και δεν τα έχω πάει ακόμα στην αδερφή μου, στην Τίνα. Ήμουν σίγουρη. Μια βαλίτσα ήταν του μικρού. Αγοράκι. Αγοράκι, ναι, ναι, ναι. Είχατε κι άλλο κοριτσάκι. Έχει η αδερφή μου και τη Σίλια που είναι 5,5 χρονών. Mm-hmm. Ένα κοριτσάκι που επίσης αγαπώ, είναι ο άνατος της ζωής μου. Και... Έχω μάθει ότι εσύ είσαι γενναιόδωρος πολύ και ότι στα μικρά, τα ξέρεις αυτά τα νυψάκια και τέτοια, δίνεις σύστολα πράγματα. Λίγο τα ψιλοκακαμαθαίνεις. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το δικό σου το παιδί μεθαύριο. Λίγο, καλά, εντάξει. Εκεί θα του αφήνεις. Ελπίζω να είναι αυστηρή η μαμά, γιατί καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε, ναι. Θα τα δίνεις όλα, έτσι. Οι γονείς ήταν αυστηροί ως προς εσένα. Γιατί η μαμά σου είναι ξένη. Αυστηρή δεν ήταν. Είναι νέα από την Αυστραλία, mm-hmm. Από Έλληνες γονείς. Ναι. Αυστηρή δεν ήταν, αλλά υπήρχε μέτρο. Πάντα. Δηλαδή δεν. Συγγνώμη, κάνω συνέχεια έτσι. Γιατί... Έχει πολύ ζέστη σήμερα στο πλατό. Όχι μόνο και χουστάζω εγώ από. Μα χόρεψε τόσο ωραία, ναι, ναι, ναι. Και τραγούδισε τόσο ωραία κομμάτια. Είδα κάτι διαφορετικό στο μουσικό. Δηλαδή σε αυτό το τραγούδι παρουσίασε το κομμάτι το καινούριο. Ήταν λίγο διαφορετικό από ό,τι σε έχω συνηθίσει. Γενικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο τελευταίος δίσκος τώρα που βγήκε και κυκλοφόρησε από την Panic Platinum Records. Δεν είναι ακριβώς στροφή, δεν κάνω ακριβώς στροφή στην καριέρα μου. Είναι λίγο πιο με ελαφρολαϊκά τραγούδια. Ναι. Όχι ότι θέλω να αλλάξω, να αποποιηθώ τα pop, ναι, ναι. Και το τελευταίο τώρα που ακούσαμε το πες το ναι, pop είναι. Αλλά επειδή μεγαλώνω, ρημάζω και εσωτερικά και εξωτερικά, έχω ανάγκη να πω και άλλα πράγματα. Ναι, καλά κάνεις και να κάνεις και άλλα πράγματα. Πολύ ωραία. Θέλεις να μείνουμε εδώ να συνδεθούμε με Λευκάδα και μετά να σε ευχαριστήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, έχεις πάει στη Λευκάδα. Έχω πάει πρώτες διακοπές. Είναι ωραία. Είναι μαγικά. Νομίζω ότι το μόνο νησί που δεν έχω επισκεφτεί είναι η Λευκάδα. Αξίζει. Αξίζει. Να πας, Πόρτο Κατσίκι, στις Αφάλες, αν θυμάμαι καλά, στο Κάθισμα, mm-hmm. Στον Ιδρύ που είναι μαγικά. Να πας για βόλτα το βράδυ, έχει όλο μαγαζάκι. Ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να πούμε ότι γιορτάζει την Ένωση με την Ελλάδα, έτσι το είπαμε και προηγουμένως. Θα πάμε λοιπόν με τη βοήθεια του 4G της Wind και εκεί θα μας περιμένει μετά η Ζέτα Κατοπόδη. Για πάμε. Κατάδα. Κατάδα. Οι Λευκαδίτες μας συγκινεί αυτό ιδιαίτερα και στη Ζάκυνθο αλλά και στη Λευκάδα. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος και είχε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα για να μας δείξει και να μυρίσει ομορφιά Ελλάδα. Γιατί δεν μας βλέπουν μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μας βλέπουν και από το εξωτερικό πολλοί τηλεθεατές. Έφερε η Λευκάδα το καλοκαίρι στο πλατό. Το έφερε. Για σένα το έφερε. Ναι. Θέλουμε να πει, ήταν υπέροχα όλα. Με καλό καλοκαίρι στη Λευκάδα. Ότι... Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν στη Λευκάδα. Να σου πω, Κώστα μου, εσύ τώρα... Μην μου γυρνάς εδώ. Συγγνώμη. Εσύ τι θα κάνεις, θα είσαι... Τηλεοπτικός, καλά κρασιά. Θα ξεκινήσεις κάτι για το καλοκαίρι. Ξεκινάω, ναι, με τον Πάνο Κιάμου, mm-hmm. Στο παλιό Ειρηνικό. Ωραία. Απέναντι από το νοσοκομείο, ναι, της Βούλας. Τώρα, μέσα Ιουνίου. Με τον Πάνο. Με τον Πάνο, ναι, τον φίλο σου και έχεις και χαιρετίσματα. Ευχαριστώ Πάνο μου και εγώ σ' αγαπώ πολύ. Φιλάκια. Και θα πάμε όλο το καλοκαίρι μέχρι Σεπτέμβρη και μετά τέλη Σεπτέμβρη με τη Δέσποινα θα πάμε περιοδία Αμερική και Καναδά. Α, θα πάτε με τη Δέσποινα μαζί. Ναι. Φέτος είναι της περιοδίας. Καλά κάνεις. Έχω πάρει βόρα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο καινούριο τραγούδι, στην καινούργια σου δουλειά τώρα με τον Πάνο. Και λέω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 25 Ιουνίου. Θα πάμε στη Σύρο, όπου θα τρελά. Θα είσαστε... Έχομαι τρελά.
θα είσαι έστω και εσείς. Να σε φωνάξω να έρθεις και να τραγουδήσουμε. Εννοείται. Ωραία. Μαζί σου πάω παντού. Λοιπόν, σε και ευχαριστώ. Και επειδή τότε δεν το είχα προλάβει αυτές τις μαγικές εκπομπές που έκανε στη Σύρο, θέλω να τις ζήσω γιατί τις έβλεπα ως, ναι. στο σπίτι που ήμουνα. Ως θέλω παιδί. Να, ως παιδί θέλω να τις ζήσω από κοντά. Εντάξει. Πλάι σου. Σ' αγαπώ. Deal. Έλα από εδώ, Κώστα. Deal. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Κώστα Μαρτάκη. Ευχαριστώ, ναι.